Ο δολοφόνος του ηθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου, που το 2008 καταδικάστηκε σε ισόβια για το στιγερό έγκλημα που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο και ειδικά τον καλλιτεχνικό κόσμο, φέρεται πως είναι ο δράστης της αιματήρης συμπλοκής που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στην Αγία Χανίων. Θύμα της δολοφονικής επίθεσης είναι ένας 49χρονος Γεωργιανός, ο οποίος εξέτειε ποινή για υποθέσεις ληστείων. Η συμπλοκή συνέβη στις 6 το απόγευμα στη δεύτερη πτέρυγα του καταστήματος κράτησης Κρήτη 1 και άμεσα στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της αστυνομίας. Ο 43χρονος δράστης είναι πλάκι με τον ομοεθνή του για άγνωστους λόγους στο διάδρομο της πτέρυγας. Κάποια στιγμή βρέθηκαν μέσα σε κελί και εκεί ο Γεωργιανός με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι επιτέθηκε στο συγκρατούμενό του, τραυματίζοντάς τον στο θώρακα. Λίγα λεπτά αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 49χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Ωστόσο, είχε ήδη υποκύψει. Για την αιματήρη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο ενός κρατουμένου, εξέδωσε ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική αρχή που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ το περιστατικό αξιολογείται και από πειθαρχικής πλευράς. Αργά το απόγευμα, δύο τζιπ της ΟΠ και Χανίων με 7 άνδρες έφτασαν στο κατάστημα κράτησης, ενώ στις 9 το βράδυ κατέφτασαν από το Ηράκλειο 3 τζιπ με 12 αστυνομικούς της ΕΚΑΜ Κρήτης. Στη διάρκεια της έρευνας, στα κελιά της Β' πτέρυγας του καταστήματος κράτησης, βρέθηκαν αυτοσχέδιες κατασκευές κρατουμένων που κατασχέθηκαν. Σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έκαναν φύλο και φτερό τη φυλακή, βρήκαν στους κάδους απορριμμάτων το φωνικό όπλο. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη φωνική επίθεση. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο δράστης να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου. Πάντως, ο 43χρονος είχε γυρίσει πρόσφατα στη φυλακή από τη 10η άδειά του και σε περίπου 2 χρόνια θα αποφυλακιζόταν. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Χανίων.